Ninja TV. Λοιπόν, Κώστα, πάμε λίγο και στο ντέρμπι της Κυριακής. Ένα 30 δίνει. Ένα 30 δίνει, εντάξει, αλλά τι πάω κάρες παίζει. Ντέρμπι είναι. Πριν 2 ώρες, ναι. Μαθαίνω ότι ο Χαρυπίδης πάει να πιει καφέ στη Μακεδονία, πάλι 10 η ώρα, στον 4ο όροφο. Καλά ρε, του λέω, είναι δυνατόν. Πριν το μάτς, να δίνεις ραντεβού στο Μακεδονία Παλάς και αν φας 3-0 αύριο, τι θα πούνε να πούμε οι Αριανοί. Απαράδεκτο, πρώτον αυτό. Το άλλο, ναι. Ο Άρης, αν παίξει ο Χατζη, πώς το λένε, ο Στόπερ, ναι. Λοιπόν, αν παίξει αυτός, θα παίξει 5-4-1. Αν ο Άρης έχει όλο το υλικό του, θα παίξει Στόπερ, ο Βέλεφ με τον... Χατζηδίση. Με τον Χατζη, ναι, με τον Τελιζίση. Με τον Τελιζίση και τον Χατζηδίση, ναι. Αλλά... Και το Ρόους και ένας θα παίρνει το φορ, ο άλλος θα κάνει βάθος και ο άλλος θα πέφτει μαζί με το χαφ. Αν υποθέσουμε ότι ο Θελιζής είναι εκτός, γιατί το ρεπορτάζ λέει ότι πολύ δύσκολα προλαβαίνει. Ναι. Θα πάμε σε 4 πίσω, έτσι. Θα πάμε σε 4, αλλά ο ένας θα πιάνει τον ακμόμ και ο άλλος θα κάνει βάθος. Επίσης ξέρω ότι στα στημένα έχω 3 man to man πάνω στο Βαρέλα, στο Μάτος και στον Ακμπομ. Ο ΠΑΟΚ δεν αλλάζει τετράδα στην άμυνα και τερματοφύλακα. Δεν έχει και λόγο αυτό να το κάνει. Δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει. Με τον Τεγκίνη Σεντερφόρ θεωρητικά προβλήματα δεν θα έχουν αυτοί. Δεν έχει κανένα φόρ να έχει με την μπάλα στο κεφάλι, με τρίων δυνατοτήτων, half extreme και το βάζουν Σεντερφόρ. Λοιπόν, ο Ολιβέιρα καλά στοιχεία με τον Μαουρίσιο, καλά κάνει και τους βάζει. Έξω αργός Σακχόφ, έξω Κάνιας ο αργός κτλ. Μια ταχύτητα στα χαφ περισσότερη, να το δούμε. Έξω Πέλκας, μέσα ο Μπίζος Βαρδεκάρη, σωστό. Έξω Λιμιός, μέσα ο Ζαμπά, έξω δεξιά, σωστό. Ο Ακπό προηγείται του άλλου του σεντερφόρ, έχει καλά στοιχεία. 1,5 δευτερόλεπτο τα 10 μέτρα στην εκκίνηση, τον μετρήσαμε. Φοβερός τύπος. Θέλει λίγο παιχνίδια στα πόδια, σκοράρει. Το κεφάλι δεν το έχει βέβαια τόσο καλά. Εκεί ο Πρίγιοβιτς ήταν πολύ καλύτερος. Και ο Ελχαντουρί, αντί του Άντα, εκεί σε στυλ οχταριού, εντεκαριού, εξτρέμ δεν είναι, τύπης παίζει εκεί. Θα έρχεται πιο μέσα όταν βγαίνει ο Βιερίνη, αναχώνεται ο Μπίζεσβαρ πιο μπροστά, να μην παίρνει πολλά μέτρα ο Μπίζεσβαρ. Είναι πολύ καλή εντεκάδα. Είναι καλή εντεκάδα, μου αρέσει. Έχει βάλει όλους... Έχει ο καθένας το ρόλο του. Μπράβο. Δηλαδή έχει δέσει άμυνα, πάει να κάνει και ρεκόρ αν θα προλάβει. Νομίζω ότι πολύ 5-4 γκολ. Τώρα ο Ολυμπιακός, ότι να σου πω κάτι. Είχε φάει 13. Να σου πω κάτι. Είχε φάει 101. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Έχουμε ξεχάσει μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα τον Πρίγιοβιτς. Πάει, τελείωσε. Τον κυνηγάνε εκεί να τον φάνε λάχανο οι αραπάδες. Δεν βάζει γκολ. Δεν προσαρμόστηκε. Μετάνιωσε, λέει, σαν το σκύλο. Τα λεπτά δεν τα πάρει άμα συνεχίσει αυτό το βιολί. Άμα πέσει και η ομάδα. Κάνει τίποτε κάτω. Δεν έχει κάνει ακόμα γκολ. Δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν έχει κάνει. Τον κυνηγάνε με τις μαντήλες. Αυτά ξέρεις τι γίνεται κιόλας. Έχει υπόψη σου. Πρέπει να πιστεύουμε στο Θεό κτλ. Γιατί είναι αδικία. Θα τον κυνηγάει συνέχεια. Ναι. Φεύγεις ρε παλιά άνθρωπο για τα λεφτά και ιστορίες και τέτοια. Ενώ τα παίρνεις εδώ. Ναι. Είδες. Ναι. Δεν θα πιάσει τίποτα. Δεν έχει κάνει τίποτα. Το πιάσανε οι θέσεις εκεί, ίδρωτας, φωνάζει η γυναίκα του. Μπράβο. Μέφερες εδώ με τις μαντήλες, του λέει. Μπράβο. Αν αχαθείς, του λέει, με τις μαντήλες, μέφερες καλά εδώ. Του είπε, καλά του είπε. Έχει προβλήματα. Λαμία Λάρισα. Διπλό. Πάω Κάρης. 4-1, άσος. 4-1 σκορ. Ναι. Έχει χάρη που δεν μας βλέπετε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, Ολυμπιακός Σόφι.